Όλα τα κοτόπουλα εκολάπτονται από αυγά. Τα οποία αυγά γεννιούνται από κοτόπουλα. Χαιροπολί, θα μου πεις. Η ύπαρξη ενός πράγματος βασίζεται στην ύπαρξη κάτι άλλο που προϋπήρχε. Ποιο είναι το σημείο εκκίνησης όμως? Από πού ήρθε το πρώτο κοτόπουλο? Μα φυσικά από ένα αυγό. Ωραία. Και αυτό το αυγό από πού ήρθε? Ήρθε από ένα κοτόπουλο. Οκ, αλλά αυτό το κοτόπουλο από πού ήρθε? Από ένα αυγό. Και αυτό το αυγό από ένα κοτόπουλο. Ποιο είναι το αίτιο και ποιο το αποτέλεσμα? Πού είναι η άκρη της κλωστής σε αυτό το ατελείωτο κουβάρι από αυγά και πούπουλα? Οι άνθρωποι αναρωτιούνται για την αρχή των πραγμάτων από τότε που το μυαλό τους ήταν ικανό να αναρωτηθεί πράγματα. Τον 4ο αιώνα π.Χ. ο Αριστοτέλης υποστήριξε πως δεν υπάρχει αρχή. Η ύλη είναι αιώνια, υπήρχε από πάντα. 4 αιώνες αργότερα, ο Πλούταρχος, γνωστός λάτρης των παραδόξων, έθεσε το ερώτημα λίγο πολύ στη σημερινή του μορφή. Μέχρι το τέλος του 16ου αιώνα, η απάντηση θεωρούταν αυτονόητη. Σύμφωνα με τη Γένεση, ο Θεός δημιούργησε κάθε φτερωτό πλάσμα την 5η μέρα της δημιουργίας και τα ευλόγησε να είναι καρπερά και να αναπαράγονται. Η κότα λοιπόν υπήρχε του αυγού. Το αυγό προήλθε από την κότα, ενώ η κότα προήλθε από το τίποτα. Φυσικά, οι εξελικτικοί βιολόγοι έχουν διαφορετική άποψη. Αρχικά όμως, ας βγάλουμε τα αυτονόητα από τη μέση. Κατά την εξέλιξη των ειδών, τα αυγά εμφανίστηκαν πολύ νωρίτερα από τα κοτόπουλα. Οι δεινόσαυροι έκαναν αυγά, τα πρώτα ψάρια που σύρθηκαν έξω από τη θάλασσα έκαναν αυγά και τα περίεργα αρθρόποδα που ζούσαν στα ζεστά, ρηχά νερά της Κάμβριας περίοδου πριν από περίπου 500 εκατομμύρια χρόνια έκαναν επίσης αυγά. Δεν ήταν αυγά κότας, αλλά ήταν αυγά. Τα κοτόπουλα, γνωστά και ως Γκάλους ντομέστικους, εμφανίστηκαν το αργότερο πριν από περίπου 8.000 χρόνια όταν αρχίσαμε να εξημερώνουμε τους άγριους προγόνους τους. Τώρα, θέλω να κάνω μια παρένθεση και να σε προτρέψω να αναρωτηθείς, αγαπητέ μου θεατή, γιατί ο άνθρωπος εξημέρωσε τις κότες? Μήπως ήταν για την ευχάριστη συντροφιά τους? Μήπως για το πανέμορφο τραγούδι τους? Μήπως για τα πρωτεϊνούχα θρεπτικά αυγά και το νόστιμο κρέας τους? Φυσικά και όχι. Τις εξημέρωσε για να τις βάζει να πλακώνονται μεταξύ τους. Τέλος πάντων, στο διατάφτα. Ίσως είναι σωστότερο να παραφράσουμε την ερώτηση ως εξής. Η κότα έκανε το αυγό κότας ή το αυγό κότας την κότα? Η απάντηση εξαρτάται από το πώς ορίζουμε ένα αυγό ως αυγό κότας. Είναι το αυγό από το οποίο εκολάπτεται μια κότα ή είναι το αυγό που γεννάει η κότα? Τα έμβια όντα εξελίσσονται λόγω αλλαγών στο DNA τους. Το DNA αντιγράφεται από τους προγόνους στους απογόνους μέσω της αγενούς αναπαραγωγής σε ορισμένα φυτά, βακτήρια και μύκητες και μέσω της σεξουαλικής αναπαραγωγής στα περισσότερα ζώα. Κάθε φορά που το DNA αντιγράφεται όμως, υπάρχει πιθανότητα να συμβεί κάποιο λάθος, κάποια μετάλλαξη. Οι μεταλλάξεις αυτές, αθρηστικά και σε ένα διάστημα πολλών εκατοντάδων γενεών, δημιουργούν νέα είδη μέσω της φυσικής επιλογής. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει πως αν κάποια μετάλλαξη βοηθήσει τον οργανισμό να επιβιώσει, τότε θα περάσει στις επόμενες γενιές. Αν έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, θα χαθεί στα σκοτεινά βάθη της λήθης. Είναι αδύνατο να ορίσουμε το ακριβές σημείο που εμφανίζεται ένα νέο είδος. Είναι σαν να προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε το σημείο σε ένα ουράνιο τόξο, στο οποίο το κόκκινο γίνεται πορτοκαλί. Όπως και να έχει, όποια αυθαίρετα κριτήρια και αν επιλέξουμε, κάποια στιγμή κατά την εξελικτική διαδικασία, δύο οργανισμοί, οι οποίοι έμοιαζαν αρκετά με κοτόπουλα, αλλά δεν ήταν ακριβώς κοτόπουλα, ας τα πούμε πρώτο κοτόπουλα, ζευγάρωσαν και από το γονιμοποιημένο αυγό που προέκυψε βγήκε το πρώτο πουλερικό με το DNA του σύγχρονου κοτόπουλου. Αν λοιπόν το αυγό κότας είναι το αυγό από το οποίο εκολάπτεται ένα κοτόπουλο, αυτό ήταν το πρώτο αυγό κότας, πρώτο στη σειρά του ονόματός του. Πριν από αυτό υπήρχαν μόνο πρώτο κοτόπουλα και αυγά πρωτοκοτόπουλων. Το αυγό έκανε την κότα. Από την άλλη, αν ορίσουμε ως αυγό κότας το αυγό που γεννάει ένα κοτόπουλο και όχι ένα πρώτο κοτόπουλο, τότε ισχύει το ανάποδο. Στο κέλυφος των αυγών κότας συναντάται μια πρωτεΐνη ονόματι OC17, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο στον τάχιστο σχηματισμό του κελύφους και προέρχεται αποκλειστικά από τα οάρια των θηλυκών κοτόπουλων. Κάποιος λοιπόν θα μπορούσε να υποστηρίξει πως δεν μπορείς να έχεις ένα αυγό κότας χωρίς να έχεις πρώτα μια κότα που φέρει την καθοριστική πρωτεΐνη. Άρα η κότα έκανε το αυγό. Το ερώτημα όμως, ανέκαθεν, ήταν περισσότερο φιλοσοφικό παρά επιστημονικό. Για το σύμπαν δεν υπάρχει αυγό. Δεν υπάρχει καν κοτόπουλο. Όπως και οτιδήποτε, το κοτόπουλο δεν είναι κάτι στατικό, αλλά κάτι που μεταβάλλεται συνεχώς. Ένας ζωντανός οργανισμός που δεν έχει σταματήσει να εξελίσσεται. Δεν έχει καμία σημασία αν το κατηγοριοποιούμε ως πτηνό ή ως δεινόσαυρο ή ως ένα υπερεξελιγμένο πρωτόζωο. Όλα αυτά είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα για να διευκολύνουμε την επικοινωνία μας και για να μελετήσουμε τον κόσμο. Η εξέλιξη βγάζει νόημα αν τη μελετήσουμε σε μια περίοδο χιλιάδων ετών, αλλά όχι μεμονωμένα. Πότε γεννήθηκε ο πρώτος σκύλος, πότε γεννήθηκε ο πρώτος Homo sapiens, οι ερωτήσεις αυτές δεν στέκουν γιατί δεν υπάρχουν σημεία εκκίνησης. Ο Ρίτσαρντ Ντόκινς είχε ονομάσει τη μανία μας να τραβάμε γραμμές και να βάζουμε ταμπέλες τυραννία του ασυνεχούς νου. Οι οργανισμοί γεννιούνται, αναπαράγονται και σταδιακά κάποιοι άλλοι, περισσότερο κατάλληλοι να επιβιώσουν, παίρνουν τη θέση τους σε έναν αέναο κύκλο ζωής και θανάτου. Αυτή είναι η φυσική πορεία της ζωής και αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα συνεχές φάσμα μεταξύ ύπαρξης και ανυπαρξίας. Στέφανε,
Παρακαλώ. Έχω παρατηρήσει πως κατά τη διάρκεια των βίντεο έχεις μια κούπα κοσμικό λάτε στο τραπεζάκι σου. Πού θα μπορούσα να βρω και εγώ μία? Χαίρομαι που ρωτάς, υποθετικέ μου θεατή, γιατί από σήμερα μπορείς να προμηθευτείς τη δική σου κούπα κοσμικό λάτε στο disney.com. Όχι μόνο ας έφτασε. Έξω βρέχει, έχει κρύο, κυκλοφορούν αρρώστιες, μικρόβια, άνθρωποι. Πού να βγαίνεις τώρα? Απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα σε μια κούπα κοσμικό λάτε, παρέ με μια κουβέρτα και ένα βιβλίο ή μια ταινία και βοήθησέ με να συνεχίσω να φτιάχνω τα βίντεο που σου αρέσουν να βλέπεις. Μπες στο disney.com/youtubers/καθημερινή φυσική ή πάντα το σύνδεσμο της περιγραφής. Κάνε την παραγγελία σου μέχρι τις 23 του Δεκέμβρη και κέρδισε έκπτωση 20%.